Ήρθε η ώρα να πάμε στο όμορφο Ωραιόκαστρο. Εκεί μας παρακολουθούν, εκεί μας προτρέπουν να πραγματοποιούμε ζωντανές συνδέσεις και έχουμε δημιουργήσει και μια ξεχωριστή έτσι, επικοινωνία και με την αυτοδιοίκηση και με τους συλλόγους Κριτών. Θέλω να πάμε στην κυρία Χριστίνα Ζάπρα, που είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού Δήμο Ωραιοκάστρου. Εκεί φωτίστηκε το δέντρο και έχουμε και πλήθος εκδηλώσεων για τις φετινές γιορτές. Στρέφουμε το βλέμμα και σε περιοχές εκτός Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από το γιορτινό Ωραιόκαστρο. Τι κάνετε, πώς είστε με τους πολλούς κριτικούς, με τη μεγάλη κοινότητα εκεί των κριτικών? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε έναν πολύ δραστηριό σύλλογο κριτικό. Είναι ο Ερωτόκριτος, είναι πάντα δίπλα μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Για πείτε μας τι έχετε προγραμματίσει γενικά, πότε φωτίστηκε το δέντρο από πίσω σας? Το δέντρο μας φωτίστηκε στις 2 Δεκέμβρη με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και δράσεις για τα παιδιά, με γιορτινή ατμόσφαιρα και σε συνεργασία όλα αυτά γίνανε με τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου. Ήταν μια πανέμορφη γιορτή, μικρή-μεγάλη, ήμασταν ένα. Χορέψαμε και διασκεδάσαμε όλοι μαζί. Βέβαια, οι εκδηλώσεις μας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Όπως αύριο τώρα έχουμε σε μια τοπική κοινότητα του Δρυμού, θα ανάψουμε και εκεί το δέντρο και στόχος μας είναι να διασκεδάσουμε και εκεί τα παιδιά, να δώσουμε χαρά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους συμπολίτες μας. Γενικά πόσο ξεχωριστός είναι ο φετινός εορτασμός, συνυπολογίζοντας μια δύσκολη συγκυρία με φόντο την επιδημιολογική κρίση και για την αυτοδιοίκηση και για την τοπική κοινωνία? Μετά από 2 χρόνια, με τον εγκλεισμό που είχαμε, με όλα αυτά που περάσαμε και περισσότερο με την υγεία του κόσμου, που υπήρχε η ασθένεια αυτή που δεν έχει φύγει ακόμη, είμαστε λίγο, κρατάμε λίγο ακόμη, πιστεύουμε ότι με τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου δίνουμε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, μια διαφορετική νότα με τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Θέλουμε ο κόσμος μας να είναι όλος χαρούμενος και να είναι δίπλα μας, να συμμετέχει σε όλες τις δράσεις μας. Και το αποδεικνύει αυτό γιατί στις 2 του Δεκέμβρη που ανάψαμε το δέντρο είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση και από τους γύρω δήμους. Ήρθανε να γιορτάσουν όλοι μαζί μας και να περάσουν υπέροχα. Και το σημαντικό, κυρία Ζάπρα, είναι ότι υπάρχουν σημεία σε όλο το Δήμο, γιατί βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από όλες αυτές τις ημέρες που πέρασαν, που στολίστηκαν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει στο Δήμο Ωραιοκάστρου δεν θα δει μόνο στην πλατεία που είστε εσείς εκεί, φωτισμένο δέντρο, θα δει και σε άλλα σημεία πολύ όμορφους στολισμούς. Βέβαια, ο στολισμός μας, να διευκρινίσω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη, επειδή το Ωραιόκαστρο έχει πολύ μεγάλη έκταση, στολίζουμε τις πλατείες μας, τα πάρκα, τους κεντρικούς μας δρόμους και αυτό συμβαίνει και στις τοπικές κοινότητες, στα 10 χωριά που υπάρχουν γύρω από το Δήμο. Δεν θέλουμε να είναι στολισμένο μόνο το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Θέλουμε να είναι και οι τοπικές κοινωνίες. Γιατί και εκεί υπάρχουν παιδιά και εκεί είναι οι συμπολίτες μας που ανήκουν και αυτοί στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Να σας πω για την λευκή νύχτα που διοργανώσαμε στις 2 Δεκέμβρη με τον Εμπορικό Σύλλογο, ότι δώσαμε έναν τόνο διαφορετικό, δούλεψε η αγορά μας, βγήκε ο κόσμος, παροτρύναμε να έρθουν να δουν την τοπική μας αγορά, γιατί είμαστε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά όμως η αγορά μας δούλεψε και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθήσαμε τους συντοπίτες μας. Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς ποιο είναι, κυρία Ζάπρα? Το μήνυμα είναι υγεία να έχουμε, χαρά, ευτυχία, να ανταμώσουμε και να ανταμώνουμε, γιατί όπως ξέρετε οι Κρητικοί με τους Μακεδόνες έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και αυτό είναι από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια που βοηθήσανε στους τότε πολέμους του Μακεδονικού. Οπότε η σχέση αυτή συνεχίζεται και θα τη συνεχίσουμε και μας ενώνει εδώ στο Ωραιόκαστρο ο Σύλλογος των Κριτών, ο Ερωτόκριτος, που κάνει πάρα πολλές δράσεις και μας θυμίζει ότι είμαστε στη Κρήτη. Θα είναι καλό λοιπόν να έρθει και το Ωραιόκαστρο κάποια στιγμή στη Κρήτη με τους συλλόγους του. Βέβαια, να με μεγάλη χαρά. Να δείτε την Μακεδονία εκεί. Εννοείται. Τους χαιρετισμούς μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.